Καταπληκτική δουλειά από τον δημιουργό, ο χαμός του Χάντουικ Μπόσεμαν άφησε ένα μεγάλο κενό στον κόσμο των υπερηρώων. Όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον ρόλο του Τσάλα ήταν λες και φτιάχτηκε για εκείνον. Όσο πάλευε με τον καρκίνο, δεν άφησε την αγάπη του για την υποκριτική. Ίσα-ίσα, ήθελε να δημιουργήσει, ήθελε να νικήσει την ασθένεια και να έχει δώσει το δικό του στίγμα στον κινηματογράφο. Και αυτό έκανε, μόνο που η ασθένεια ήταν πιο δυνατή από εκείνον και, λίγο πριν αρχίσει την προπόνηση για τον Black Panther 2, του στέρισε τη ζωή. Ό,τι και να γίνει, όμως, στη συνέχεια με το sequel του blockbuster, ο Μπόσεμαν θα είναι πάντα ο βασιλιάς μας, ένας πραγματικός ήρωας εντός και εκτός οθόνης.